Λοιπόν, σήμερα είναι τα γενέθλια του Τρανού και θα πάμε στο πάρτι του. Με έχει καλέσει, λογικά θα έχει καλέσει πάρα πολύ κόσμο. Κανονικά ήταν να πάρουμε αυτό το αμάξι από το House Politics εδώ πέρα, που έχει κυριολεκτικά τα καλύτερα αμάξια σε όλη την Αθήνα. Δυστυχώς όμως δεν θα πάρω αυτό, γιατί δεν χωράνε τα δώρα. Του πήρα 4 gaming καρέκλες και θα πάμε να του παραλάβουμε. Θα του πάω έναν επαγγελματία λαϊκό τραγουδιστή να του τραγουδήσει. Είναι ένα μεγάλο όνομα, μαζί θα φέρει και την ορχήστρα του. Το τρίτο δώρο είναι αυτά εδώ. Δεν θα σας πω τι είναι. Καταλάβετε στη συνέχεια. Όποιος καταλάβει ας γράψει στα comments. Και το τέταρτο και το καλύτερο θα μάθετε στη συνέχεια τι είναι. Δεν θα σου πω. Οπότε 4 δώρα έχει ο Τρανός. Εφόσον όλα αυτά τα δώρα, οι 4 gaming καρέκλες δεν χωράνε εδώ, έφερα μαζί μου ένα άλλο αμάξι, ίσως λίγο καλύτερο. Με αυτό εδώ θα πάμε. Τρανέ, σου έρχομαι, ρε! Δεν χωράω ρε εδώ μέσα. Κρέμεται και μια μάσκα. Εντάξει, πλάκα κάνω. Ελπίζω μην το πίστεψε κανένας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, παιδιά. Πλάκα έκανα το αμάξι είναι αυτό εδώ. Και με αυτό εδώ, παιδιά, θα πάμε στον Τρανό. Να σας πληροφορήσω ότι είναι το μοναδικό Wrangler που υπάρχει στην Ελλάδα. Αυτό εδώ, ένα υπάρχει. Πουλιέται 120.000 ευρώ. Όποιος ενδιαφέρεται, θα αφήσω Instagram κάτω και θέλει να το πάρει. Δεν γρατζουνιέται. Είναι ανθεκτικό, τεθωρακισμένο. Δεν ξέρω κι εγώ τι. Σαν τάγκ είναι. Δείτε εδώ. Δεν έχω οδηγήσει κάτι πιο ογκώδες στη ζωή μου. Νιώθω όχι ότι οδηγάω νταλίκα. Είμαι σαν αυτά τα αμάξια του GTA, τα τεράστια με τις ρόδες 20 μέτρα που πατάς στα άλλα αμάξια. Ακραίο πραγματικά και στην οδήγηση, φρένα, όλα τερματισμένα. Οπότε τι αμαξάρες έχουν εκεί στο χάου. Ρε φίλοι μας, κοιτάνε όλοι εντωμεταξύ. Λες και δεν έχουν ξαναδεί κάτι τέτοιο. Βασικά δεν έχουν ξαναδεί γιατί ένα στην Ελλάδα υπάρχει. Μπορεί να πατήσεις αμάξι και να μην το καταλάβεις. Κυριολεκτικά περνάνε οι άλλοι. Αν σας πατήσω, θα σας κάνω κοιμάρε. Θερίζει αυτό το αμάξι. Αν αυτό το βίντεο φτάσει 30.000 like, θα παίρνω fans και θα κόβουμε βόλτες. Και επόμενες θα παίρνουμε. Τώρα πάμε να πάρουμε τον επαγγελματία λαϊκό τραγουδιστή. Λαϊκός τραγουδιστής, επαγγελματίας, ασχολείται στο χώρο γύρω στα 4 με 5 χρόνια. Είμαι ο Μανόλο και έχω πάντα μετρητά τα. Με το κουμπέ μπαίνω με τέρμα, όλες μιλάνε για εμένα. Με πιάνει τρέλα κι όλο μου λένε έλα. Λοιπόν, επειδή έχουμε αργήσει, θες να του τα πεις του Τρανού. Ναι. Ωραία, λοιπόν, άκου. Θα πάμε με αυτό εδώ το εργαλείο. Ωραία. Στον Τρανό. Σήμερα σε κάλεσα για να πεις ένα τραγούδι στον Τρανό με την κιθάρα σου. Εσύ είσαι λαϊκός, αν δεν κάνω λάθος. Κυρίως λαϊκός, αλλά ξέρεις, πετάμε και τα άπτυτα, κατάλαβες. Ναι. Έχεις κάνει ένα βίντεο με τον Σατάμ, σου έχω δει. Να ξέρεις. Με τον Σατάμ έχω κάνει πολλά, αλλά το θέμα άλλο είναι. Από το 1 στο 10, πόσο καλός πιστεύεις πως είσαι? Θα πω ένα 8,5 με 9, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν ακόμα περιθώρια αρκετής βελτίωσης, παρότι έχω κάνει πάρα πολύ δουλειά με τη μάνατζέρ μου, την Έλενα την Καλογεροπούλου. Μου έχει κάνει φωνητικά, με έχει εξελίξει. Κάνω εκεί τα καραόκια μου, το ένα μου, το άλλο μου και όλα καλά αυτά, δηλαδή όλα καλά. Για από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας, έτσι το μέλλον είναι αβέβαιο, έτσι, δηλαδή, αλλά όμως το παλεύουμε για να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γιατί πάμε γερά, πάμε δυναμικά, πάνω όλα ανεβαίνουμε και πάμε στα ουράνια, όχι στα ψηλά αυτή τη φορά. Θέλω να συνεργαστώ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, με το Σάκη Ρουβά, θα μπορούσα να πω και τριαντάφυλλο. Ναι, θα μπορούσα να πω και τριαντάφυλλο, παιδιά, ναι. Και γιατί όχι και με τη Φουρέρα, ούτως ή άλλως έχει γίνει το πρώτο έτσι, ας πούμε, ντουέτο, βίντεο, πώς θα το πω. Okay, μπορεί να μην είμαι πάρα πολύ καλό στο τραγούδι, όμως αυτή τη θετική ενέργεια που έχω δεν μπορεί να τη βγάλει νομίζω κανείς άνθρωπος. Έχω τόση θετική ενέργεια και τόσο θετική αύρα που δεν νομίζω ότι μπορεί να τη βγάλει κάποιος. Σε λίγο καιρό, αν όλα πάνε καλά, πιστεύω πως θα είμαι μαζί με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και θα λέμε το Ελπίδα. Γίνα σελίδα, βρες κάτι άλλο να ξεχαστείς. Έρασαν μήνες, ούτε σε είδα. Είσαι ακόμα εδώ. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, μου λένε, ο Μανόλο είναι το δεύτερο δώρο του Τρανού. Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Στις χαρές σου και στις λύπες θα με δω. Θα με δω, θα με δω. Μέρα νύχτα θα με δω. Για να σου θυμίζω πόσο σ' αγαπώ. Θα με δω. Και κάπως έτσι. Όλοι subscribe, παιδιά. Λοιπόν, μην χάνουμε άλλο χρόνο. Το τρίτο δώρο για τον Τρανό είναι η καρέκλα. Εσύ στην καρότσα θα ανέβεις.
Αλλά τώρα έλα να φορτώσουμε γιατί έχουμε 4 καρέκλες να του πάμε. Λοιπόν, πέρα από τις 3 καρέκλες θα κληρώσω άλλη μία για εσάς. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι follow εδώ πέρα, πρώτο link στην περιγραφή που είναι το Instagram μου. Και δεύτερο βήμα, απλά κάνεις subscribe. Τόσο απλά και μπορεί να κερδίσεις και εσύ μία gaming καρέκλα Undersit. Μπορείς να κουβαλήσεις. Άμα είναι τόσο βαρύ, όχι. Για δες μπορείς. Προσπάθησε, καμία προσπάθεια. Μπα. Όχι, ε. Είναι οι πιο καλές καρέκλες της Undersit αυτές, παιδιά, να ξέρετε. Έχουμε άλλες 3 pop από τη γυμναστική για σήμερα θα κάνουμε. Σε αυτές θα κάθεσαι και κυριολεκτικά, αν την κάνεις λίγο πίσω, μπορείς να πάρει και ο ύπνος. Είναι τέρμα άνετες. Αυτό το μαγαζί είναι δικό σου, ε. Ε, δικό σου είναι. Ω, του ξαδέρφου μου. Πιάσε. Μέσα μαεράκι. Έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Πάμε να πάρουμε το τελευταίο δώρο να πάμε στο πάρτι. Είμαστε με τον καλύτερο γκραφιτά για εμένα στην Ελλάδα. Είναι ο τύπος που μου είχε ζωγραφίσει και το Hitman κάδρο για όσους ξέρουνε. Του ζήτησα να μου κάνει το καλύτερο δώρο για τον τρανό. Πόσο καιρό σου πήρε? Μου πήρε γύρω στις 27 συνολικές ώρες δουλειάς, γύρω στις 4 μέρες, αλλά βγήκε ωραίο αποτέλεσμα. Βγήκε πολύ καλό αποτέλεσμα. Άραγμα, μουσική και δουλίτσα. Ναι. Έχουμε και τον Μάγκα, τον Αντώνη και τον Μανώλο δίπλα μας, κάνουμε παρέα. Ωραία, και πάμε μέσα να δούμε το τελευταίο δώρο του τρανού, παιδιά. Μαλάκα, τι έκανες εδώ ρε? Το πιο ακραίο πράγμα που έχω δει στη ζωή μου. Έχει και αληθινό χρυσό πάνω, έχει λίγο δίσμο από 24 καράτια κανονικό χρυσό, όχι μαλαγία. Τι λες ρε? Ναι, αυτό είναι. Big respect, bro. Big respect. Ο καλύτερος γραφιτάς, όποιος θέλει να έρθει να κάνει οτιδήποτε καστομιά θέλει. Από skate lessons, graffiti lessons, εξοπλισμούς για τα πάντα, ό,τι θέλετε εδώ. Είναι Αγίου Ιωάννου 18, Αγία Παρασκευή. Σύντομα θα είναι εγγένεια, δεν έχουμε ανοίξει επίσημα, οπότε... Σύντομα στα εγγένεια θα είμαι και εγώ, θα σας δώσω ημερομηνία στο Instagram. Μείνετε συντονισμένοι με το που ανεβάσω story, να σκάσουμε όλοι εδώ. Αντώνη, βαθμολογία θέλουμε. 10 στα 10. Άρα μάκα. Το παίρνουμε και την κάνουμε. Ο τρανός έχει κλείσει ολόκληρο κτήμα. Πω που μία βίλα βλέπω εγώ εδώ. Τι γίνεται? Όλα καλά. Σου έχω 3 δώρα. Ναι, 4 βασικά. Κάποια είναι πολύ καλά. 4 ναι. Θα στα δίνω αναδιαστήματα. Τώρα θα σου δώσω 2 δώρα. Τι είναι αυτό? Ρε αδερφέ, με ένα τσοντάκι, με ένα τζινάκι. Μιλάω μια χαρά. Κατάλαβε. 4 δώρα μου φέρεις εσύ. Έχω φέρει και ένα πολύ καλό λαϊκό τραγουδιστή. Λαϊκό τραγουδιστή. Βάλε βάλε αυτό στη μουρή και προχώρα. Θα σου λέω εγώ. Βιές, βιές. Ποιος είναι? Ποιος? Μ' αρέσουν τα λαϊκά. Ποιος είναι? Βρίσεις καλέ και χρόνια πολλά. Με καλός να γίνεις με κρασκά. Να σκορπίζεις τις γνώσεις στο φως. Και όλοι να λένε να έρασκα. Μεγά μέσα μαερά. Κετρανώ. Πιο δυνατά, πιο δυνατά. Θέλω για σμιτζέο που θα δίνετε κάνω. Θέλω για σήμα πως έπουν. Μπράβο ρε μάγκα, μπράβο, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, χαίρομαι που μπορούμε σε βλέπω. Πάμε, δώστε. Έχω να με μάτα. Μπράβο. Και 4 gaming καρέκλες. Με καμιά μπλουζίτσα μια χαρά ήμουνα. Πέρσι σου φέρα μπλούζα. Ωπω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα, μαλάκα. Και δεν έχεις δει το καλύτερο ακόμα. Έχει κι άλλο. Έχει κι άλλο, ναι. Καλύτερο από αυτό. Ναι. Ξέρεις πολύ ότι ήθελα καρέκλες στο σπίτι μου, έτσι. Σοβαρά. Ήρθα στο σπίτι σου και είχες πιτσάρα εκεί και δεν είχες καρέκλες. Και δεν είχα καρέκλες. Είμαι ο Μανώλος και έχω πάντα μέσα. Τώρα θα ανάψουν εδώ τα παιδιά την τούρτα του τρανού. Έγινε 23. Ο τρανός εδώ σε μια λάμπο είναι αυτό, τι είναι. Στις τρανέ και χρόνια πολλά. Μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Παντού να σκορπίσεις τις νιώσεις το φως. Και όλοι να λένε να μην ασω φως. Ευχή! Μπράβο! Μπράβο!
Λοιπόν, σου έχω μία αποστολή. Πρέπει να πας μέσα να βρεις τον τρανό και να το φωνάξεις να του δώσω μία έκπληξη. Πες του It's Only σε θέλει για μία έκπληξη. Και αν το φέρεις από το χέρι, εντάξει. Πού είναι το γραφείο? Αυτό. Α, εδώ είναι το γραφείο. Ναι. Α, τέλεια. Ω, αρχηγέ μου. Σε όλα ναι, θα μου λες σε όλα ναι. Θα κάνω ένα τραγουδιστής και εγώ να μπορείς να το πω. Πώς νιώθεις? Καλησπέρα. Που έκλεισες τα 23 σου χρόνια. Νιώθω κρίση ηλικίας, ήδη αγχώνομαι, νιώθω ότι γερνάω, θα βγάλω άσπρες τρίχες. Σε αριστερό. Όχι. Πω! Και έχει και χρυσό πάνω. Μπογιά από χρυσό. Δεν το πιστεύω αυτό που βλέπω. Ωραία. Δεν το πιστεύω. Είναι δικό μου. Από μένα για σένα. Πω! Δεν το πιστεύω, φίλε. Είναι τρομερό. Τι είναι στο χέρι, είναι. Ναι, ρε, όλο. Τι λες, ρε. Δες το λίγο, φίλε. Χρυσό, τρελό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Αλήθεια. Τίποτα. Ευχαριστώ. Πραγματικά με έχει γεμίσει τώρα σήμερα. Δεν ξέρω τι να πω. Αλήθεια. Πω, πρέπει να το προστατέψω. Πρέπει να μην μου το χαλάσουν οι Ταλιμπάν που είναι στο πάρτι μου. Βοήθεια. Δεν με θέλουν οι γονείς σου γιατί είναι μάλι. Και εσύ το κουράζει. Ζήτα πώ τι πάει η καρδιά. Τα κατά, κατά, κατά. Στη γειτονιά σου εφτάζα. Πε τον εγκέζε κλέψα. Έχω έναν από το καλύτερο rap. Είναι ο Τρανός, ήταν από τον Ελίκη. Εδώ, εδώ στον βλέπω, έτσι, είναι η μανατζάρι. Α, είναι η μανατζάρι σου, στην καρδιά, τέλεια, ωραία. Γεια σου, Έλενα. Είναι η μανατζάρι. Ωραία, να είσαι καλά. Αντώνα, είσαι το επόμενο που είμαστε. Μπράβο. Έτσι, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Σας μυρίζει κάτι. Σας μυρίζει κάτι. Κάτσε μία εδώ. Δείτε ποιον βρήκα εδώ. Είμαι ο Ανδρέας Ντόι, παίζω στον Ολυμπιακό. Θέλω να μου πεις πώς γνωρίστηκες με τον Τρανό. Τον Τρανό προσωπικά τον ξέρω από 5 χρονών σκέψου, από τότε που πήγαινε μπάλα. Ναι, ναι. Είμαστε γείτονες μέχρι να μετακομίσει. Πώς νιώθεις που παίζεις στον Ολυμπιακό? Είναι κάτι πρωτόγνωρο τώρα στην πρώτη ομάδα, που είναι και πιο δύσκολο, πιο απαιτητικοί αγώνες. Σίγουρα τα καταφέρνεις για να είσαι εκεί που είσαι. Να είσαι καλά. Τι παίχτηκε, ρε φίλε, και χάσατε? Εντάξει, τώρα έγιναν πολλά τώρα μέσα στη σεζόν, αλλάξαμε και πολλούς προπονητές. Ήταν δύσκολο τώρα για όλη την ομάδα. Αλλά πιστεύω του χρόνου θα είμαστε πάλι εκεί που μας ανήκει, στην πρώτη θέση. Αυτό μου αρκεί. Να είσαι καλά. Είμαστε εδώ με τον Τρίφωνα Σαμαρά, το legend. Και αυτό τι είναι? Amazing! Amazing! Fantastic! Τι να πούμε, τα διαμάτια στο κορμί του είναι όλα τα λεφτά. Του ευχόμαστε happy birthday! Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι, θέλω να βάψω το μαλλί, βάφεις μαλλιά. Μ' αρέσει αυτό το μαλλί, γιατί μου θυμίζει σκουπάκι. Σκουπάκι. Αυτό που σκουπίζουμε. Όχι και σκουπάκι. Θα σου θυμίζει λίγο σκουπάκι. Έτσι μου είναι αυτό το κατσαρό του. Πώς είναι κάτι σκούπες που έχουν ξεφτίσει. Και σε ένα σουγαρίστρα! Φύγε να μου την πείτε, αλλά δεν είπα. Αυτό δεν σας θυμίζει, βρε παιδιά, και λίγο προβατάκι. Πώς είναι κάτι μικρά προβατάκια. Όχι και προβατάκι. Σ' αγαπώ. Τι χρώμα θα τα βάψεις, αντάδιε. Ναι. Αυτό πιο ψηλά επάνω. Όχι, δεν θέλω, μου αρέσει, θα πέφτει κάτω. Ναι, μ' αρέσει. Δεν σε τονίζει. Θέλω να μάτω. Εμένα μου αρέσει να έχει όγκο επάνω. Δεν κοροϊδεύω τώρα. Ναι. Καλύτερο έτσι. Είναι πιο κούκλος. Γιατί σε 2 μέτρα παλικάρι, μοντέλο. Ωραία. Εγώ το λέω την αμαρτία μου. Λοιπόν, έχω δει, κάνεις τρομερές βουτιές. Αυτό ισχύει, κοίτα, και έχουμε και πισίνα εδώ, αλλά δεν είμαι ψυχολογικά προετοιμασμένος να το κάνω αυτό. Ποιο πισίνι εδώ περιμένω, είσαι ακόμα μόνος που μένω, πως τόσα και τόσα, που νησί και μενούν άδεια, είσαι όπως τρίμα η καρδιά. Έγινε 20.
το τύπα, δεν ο κρίση ηλικία. Τα διαμάντια στο κορμί τη είναι όλα τα λεπτά. Τη αρέσει να μαλλίδει. Και εγώ να με μάντα. Εγώ κόλλημα μαζί τη είναι η βαρχή που δεν θα. Τη αρέσει να μαλλίδει. Μια φίλη. Εγώ να με μάντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ πέρα, ρε! Το πάρτι συνεχίζεται, το πάρτι τώρα ξεκινάει. Δεν ξέρω τι ώρα είναι. Α, δύο μισή. Ακούμε σαν μαϊράκι, άλλο βράδυ με μακρό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στα γενέθλιά μου. Το ζήσαμε όλοι παρέα. 23, Τρανιός, It's Only, Like, Subscribe, τα γαμάμε όλα. 24 ώρες μαζί με τον Τρανό. Instantly I'm out.